Αυτό που ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και δει στην Ξάνθη και την ομιλία του Πρωθυπουργού τόσο στο το πρωί όσο και το βράδυ είναι ότι εμείς ως κυβέρνηση σκύψαμε πάνω από τα προβλήματα των Ρωμά τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας αφενός την ειδική γραμματεία Ρωμά και αφετέρου προσπαθώντας να προσπαθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους εντάξουμε στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς, είναι κάτι που το αναγνωρίζουμε ήδη σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν λέμε ότι τα έχουμε λύσει όλα, γιατί τα προβλήματα είναι ουσιαστικά και πραγματικά και υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων, οι οποίοι Ρωμά, οι οποίοι μένουν σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα προβλήματά τους δεν είναι ίδια. Άρα τα αντιμετωπίζουμε όλα, αλλά με διαφορετικές. Τα προβλήματα αυτά διαφέρουν και άρα πρέπει να τα δούμε και συνολικά, αλλά και πάνω στα παιδεία συγκεκριμένα, και αυτό γίνεται από την ειδική γραμματεία και αυτό το αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι Ρωμά. Και στις συναντήσεις που κάνουμε με την Ομοσπονδία, την ΕΛΑΜΠΑΣΕ, αναγνωρίζεται από τους ίδιους. Και το δεύτερο αφορά ένα πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρηματικότητάς τους, το οποίο ανακοινώθηκε, όπως σας είπα, την προηγούμενη εβδομάδα και από τον Πρωθυπουργό, το οποίο αφορά, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, 30 εκατομμύρια, που μπορεί και παραπάνω, γιατί το ξεχνάω, μου διαφεύγει, όπου θα δοθούν σε επιχειρήσεις, ενίσχυση επιχειρήσεων Ρωμά το αμέσως επόμενο διάστημα. Είμαστε σε απόλυτη συνεργασία και συνεννόηση με τις ομοσπονδίες τους, ακούμε τα προβλήματά τους και προσπαθούμε να τα λύσουμε, αλλά είναι προβλήματα τα οποία έρχονται από μακριά, έχουν γίνει βήματα, αλλά δεν έχουν προφανώς λυθεί εξ ολοκλήρου. Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμα και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να την κάνουμε και την επόμενη.